Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στο Ζήσε τη Ζωή, εδώ από τη τηλεόραση της Ζούγκλας. Ελπίζω να ήταν μια ευχάριστη μέρα για εσάς. Για εμάς ήταν λίγο έτσι και έτσι, λίγο πολύ τρέξιμο σήμερα, αλλά τι να κάνουμε. Ήταν όμως μια πάρα πολύ ωραία μέρα από θέμα καιρικών φαινομένων. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Σήμερα έχω να σας πω ότι θα έχουμε σε λίγη ώρα την Νικολέτα Παπαδέα και την Μαρίνα Παπαδέα και θα μας πούνε όλες τις νέες τάσεις για τα νύχια μας. Πραγματικά μπορείτε να δείτε απίστευτα πράγματα τα οποία έχουν να μας δείξουν. Καταρχήν μανώ, τα οποία αλλάζουν χρώμα ανάλογα με τη θερμοκρασία. Το έζησα ίδια προσωπικά το καλοκαίρι. Έκανε ξεθεραπεία, ήταν τον ήχη χρυσό. Έμπαινε θάλασσα, έγινε τον γοργονέ. Αλλά θα μας τα πούνε όλα αυτά σε λίγη ώρα που θα είναι εδώ. Και ο Θανάσης Μπαλατσινός από το Base Training θα μας πει τα πάντα για το όσους από εσάς ενδιαφέρονται να γίνουν γυμναστές, πώς μπορείτε να το κάνετε και φυσικά όλες τις απορίες τις οποίες έχετε θα μας τις λύσει. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με μια ευχάριστη και συνάμα δυσάρεστη είδηση, δηλαδή είναι λίγο μισό-μισό το πράγμα. Λοιπόν, με μια φυλακή πολυτελεία στην Νορβηγία. Λοιπόν, νομίζω ότι καλύτερα να φυλακιστείτε στην Νορβηγία παρά να μένετε σε οποιοδήποτε σπίτι στην Αθήνα, δηλαδή εκτός αν είστε βαθύπλουτος. Γιατί? Γιατί συγκεκριμένη φυλακή χρειάστηκαν 10 χρόνια και σχεδόν 250 εκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή της. Βρίσκεται στην Νορβηγία, όπως σας είπα, και μπορεί να φιλοξενήσει 252 κρατούμενους. Λοιπόν, οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων γήπεδο, γυμναστήριο, ιατρικό κέντρο και ένα στούντιο εγγραφής, όλα διαθέσιμα στους κρατούμενους. Κάθε ένα από τα κελιά διαθέτει LCD τηλεόραση και ξεχωριστό μπάνιο. Η τύχη της φυλακής είναι διακοσμημένη με πίνακες ζωγραφικής και άλλα έργα τέχνης, το συνολικό κόστος του οποίου ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο δολάρια. Θα δείτε και τις υπόλοιπες φωτογραφίες. Πραγματικά, τώρα μπορώ να πω ότι εντάξει, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή ο Τσοχατζόπουλος νομίζω ότι είναι το κύριο θέμα που μπήκε φυλακή. Ελπίζουμε στον Κορυδάλλο τα πράγματα να είναι έστω και 1% έτσι για εκείνον. Αλλά στην Νορβηγία κάνουν πάρτι εκείνοι που μπορούν να μπουν σε αυτή τη φυλακή, γιατί μάλλον θα υπάρχει κάποια προϋπόθεση. Θα πρέπει να είσαι κάποιος για να μπει σε αυτή τη φυλακή, δεν μπορεί να είσαι έτσι. Θα δούμε και τις υπόλοιπες φωτογραφίες σε πολύ λίγο, έτσι για να δείτε κιόλας την πολυτέλεια στο έπακρον. Όχι μόνο γήπεδα, να γράφουν τα δικά του CD, να δω τι θα λέγανε. Ίσως να λένε και τον πόνο του σε αυτά τα CD. Κοιτάξτε εδώ, Θέα. Τι πράγμα. Μέχρι και γκράφιτι στον τοίχο που προαυλίζονται, οι φυλακισμένοι. Έχουν νομίζω όλα τα κομφόρ για να περάσουν τέλεια πραγματικά αυτές τις μέρες, χρόνια, μήνες, δεν ξέρω πού θα είναι εκεί. Και πάμε να δούμε το επόμενο μας θέμα. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, πραγματικά. Εντυπωσιακά ζωγραφισμένα χέρια. Η τέχνη δεν έχει όρια και μπορεί να μεταμορφώσει πράγματα και ανθρώπους. Διάφοροι καλλιτέχνες με το ταλέντο τους δημιουργούν έργα τέχνης περίεργα και φάνταστα. Ουσιαστικά θα δείτε και σε λίγο τις φωτογραφίες πώς ένα χέρι μπορεί να γίνει πραγματικά έργο τέχνης. Εδώ ουσιαστικά είναι δύο χέρια τα οποία έχουν ζωγραφιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ένα περιστέρι. Ο δημιουργός είναι ο Γουίντο Ντάνιελ, ένας διάσημος για τις δημιουργίες του στη ζωγραφική όσον αφορά περισσότερο το σώμα, το body painting. Στις φωτογραφίες που ακολουθούν βλέπουμε ένα μικρό αλλά και χαρακτηριστικό δείγμα της δουλειάς του που δίνει στα χέρια μορφές ζώων. Βλέπουμε το περιστέρι, θα δούμε και τις υπόλοιπες φωτογραφίες σε λίγο. Πραγματικά θα δείτε τίγρης, θα δείτε... Α, εδώ είναι κύκνος. Μπορούμε να συνεχίσουμε με τις φωτογραφίες. Κροκόδυλος. Και αυτό είναι body painting. Πραγματικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Έχει γίνει έκθεση στο εξωτερικό με τα συγκεκριμένα έργα τέχνης. Και οι κριτικές που απέσπασαν, εντάξει, νομίζω ότι θα ήταν οι καλύτερες. Λοιπόν, και πάμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Ίσως το έχετε διαβάσει, λίγο πριν από λίγες μέρες έγινε μια δημοπρασία ουσιαστικά για το βιολί του Τιτανικού. Πουλήθηκε στην τιμή των 900.000 λιρών, περίπου 1,06 εκατομμύρια ευρώ, το Σάββατο που μας πέρασε στη Βρετανία, το βιολί με το οποίο έπαιζε ο μουσικός Wallace Hartley για να καθησυχάσει τους επιβάτες του Τιτανικού την ώρα που βυθιζόταν. Εντάξει. Το βιολί βγήκε στο σφυρί από τον Νίκο Βάισαερ 101 χρόνια μετά το ναυάγιο και αναμενόταν να πουληθεί από 236.000 ευρώ έως 354.000 ευρώ. Η τελική τιμή πώλησης ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ο Χάρτλεϊ είναι ένας από τους 1.517 επιβάτες που πνίγηκαν στο ναυάγιο του Τιτανικού. Μεταξύ των άλλων αντικειμένων που δημοπρατήθηκαν μάλλον είναι οι παρτιτούρες και η θήκη του βιολιού. Εντάξει. Εμένα μου κάνει μόνο και μόνο για εντύπωση που έπαιζαν βιολιά για να καθησυχάσουν τους επιβάτες. Αυτή είναι η πιο σημαντική είδηση. Την ώρα λέει που βυθιζόταν το πλοίο, θα το έχετε δείξει στην ταινία. Δηλαδή τα βιολιά συνέχιζαν. Το βιολί τους λοιπόν, κανονικά. Και το βιολί τους συνεχίζουν να κάνουν και στην Κίνα.
Νομίζω ότι οι μεταφορές μπορεί να έχετε δει και σε διάφορα πράγματα στην Ελλάδα, αλλά δεν έχουν καμία σχέση οι μεταφορές που κάνουν οι Κινέζοι και τον τρόπο, τον εφάνταστον τρόπο τον οποίο έχουν για να φτιάχνουν έτσι τα πράγματα ώστε να μπορούν να τα μεταφέρουν με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο. Όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες, μιλάμε για ποδήλατα και μηχανάκια τα οποία έχουν όχι απλά φορτωθεί, όχι απλά την καριστεί σε πράγματα, αλλά είναι αστείο. Πάρα πολύ, σαν φωτογραφία συγκεκριμένη. Θα δείτε και παρακάτω με χαρτοπούτες να κάνουν ολόκληρες μετακινήσεις. Α, εδώ, λάστιχα. Έκλεισες το μαγαζί σου, πώς να φέρεις τη μεταφορική, τα παίρνεις έτσι τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ απλό για τους Κινέζους να κάνουν τέτοια πράγματα. Εγώ το χειρότερο που έχω δει σε αθηναϊκό δρόμο είναι να... Ένας τύπος οδηγούσε ένα μηχανάκι, κρατούσε ένα κυβότιο, μιλούσε στο κινητό ακουμπισμένο στον ώμο του και ταυτόχρονα έτρωγε και σουβλάκι. Οι Κινέζοι είναι μόνο στο να μεταφέρουν τα πράγματα καλή. Όπως βλέπετε, κανονικά οδηγούν χωρίς να έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Λοιπόν, και όπως σας είπα, στο στούντιο έχει καταφτάσει ήδη ο αγαπημένος καθηγητής φυσικής αγωγής. Παναγιώτης Μπαλατσινός, Πάνος Μπαλατσινός για τους περισσότερους. Έτσι, το ξέρετε, είναι πάρα πολύ γνωστός, θα το δείτε και σε λίγο. Και να μας μιλήσει τα πάντα για την Ακαδημία Γυμναστών Base Training. Σε δύο λεπτάκια και πάλι κοντά σας. Ο πιο γνωστός άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Findforme.gr. Ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. findforme.gr. Η νέα, πολυκάναλη πλατφόρμα του Ζούγκλα.gr.
findforme.gr. Ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. findforme.gr. Η νέα, πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Ο πιο γνωστός άγνωστος μη. Καθημερινά στη τηλεόραση της ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Παρακολουθείτε το ζήσε τη ζωή. Έχει καθίσει ήδη δίπλα μου ο αγαπημένος καθηγητής φυσικής αγωγής Παναγιώτης Μπαλατσινός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Καλησπέρα σας. Εγώ ευχαριστώ. Ουσιαστικά θα μιλήσουμε για το Base Training. Είναι μια ακαδημία γυμναστών ουσιαστικά, στην οποία έχετε πιστοποιημένα πτυχία για όλους εκείνους που διαθέτουν. Διεθνώς. Να γίνουν γυμναστές. Βεβαίως. Πες μου λίγο ουσιαστικά τι είναι το Base Training. Το Base Training είναι μια σχολή που εδώ και 5 χρόνια κάνει πιστοποιημένα διεθνώς στοιχεία πάνω στο personal training, στο group training, στο πιλάτες. Από φέτος έχουμε το sport nutrition που είναι ένα πολύ καινούριο πτυχίο. Ουσιαστικά πολύ εξειδικευμένο. Το είναι για να δίνει κάποιος γυμναστής δίαιτα, συμβουλές διατροφής. Σωστά. Δίαιτες δεν μπορούμε να δίνουμε, εκ νόμου. Αλλά συμβουλές βεβαίως και μπορούμε, είναι και από τον νόμο δώσει όλους αυτό. Θέλω να μου πεις καταρχήν πόσα χρόνια λειτουργείτε, πού βρίσκεστε. Λειτουργούμε από το 2009. Είμαστε στον 5ο χρόνο λειτουργίας. Είμαστε στη Νέα Σμύρνη. Έχουμε έδρα και στην Γλυφάδα όμως και στο Παλαιοφάλιρο για να μοιράζουμε τους φοιτητές μας σε πολύ μικρά γκρουπ και να γίνεται πιο καλά η δουλειά. Θέλω να πεις, υπάρχει έτσι μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο όσον αφορά στο να ασχοληθεί με το fitness αυτή τη στιγμή. Το χρόνο αυτό έχουμε σχεδόν διπλασιάσει τους φοιτητές από πέρσι. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος έχει κάνει μια στροφή προς το fitness. Είναι ένας τρόπος να κάνει εκτόνωση στον εαυτό του και να ξεχαστεί από τα πολλά τα οποία ο Έλληνας τραβάει αυτή την περίοδο. Σε απάντηνα αυτή τη στιγμή. Αλλά έχουμε πάρα πολλούς νέους φοιτητές οι οποίοι επιλέγουν να κάνουν σπουδές πάνω στο fitness. Μάλιστα. Και πιστοποίηση. Πιστεύω ότι σίγουρα όμως θα έχει αυξηθεί και ο κόσμος ο οποίος πηγαίνει στα γυμναστήρια ίσως. Αυτό πάει μαζί. Υπάρχει ζήτηση. Personal training ή οτιδήποτε. Ισχύει. Οπότε υπάρχει και αυξημένη ζήτηση και αυτό. Είναι η ζήτηση που κάνει τον κόσμο που θέλει να γίνει επαγγελματίας να το ξανασκεφτεί και να πιστοποιηθεί ώστε να μπορεί να βρει δουλειά μετά σωστά. Θέλω να μου πείτε τι το κάνει όμως ξεχωριστό σε σχέση με όλες τις άλλες εταιρείες, ακαδημίες τέλος πάντων που υπάρχουν. Εταιρεία είμαστε και εμείς. Σεμινάρια τέλος πάντων που γίνονται. Έχουμε φανταστικούς καθηγητές. έχουμε πολύ ωραίες εγκαταστάσεις. Και τα πτυχία μας είναι, θα λέγαμε, με τέτοια δόμηση ως το φοιτητής να μπορεί να δουλέψει και στη χώρα μας και στο εξωτερικό. Είναι το βασικό πτυχίο αυτό της σχολής μας είναι παγκόσμιο πτυχίο fitness. Μάλιστα. Δεν ξέρω, γενικά βοηθάς έτσι και τους φοιτητές σου μετά στο πώς θα διαχειριστούν. Γιατί παίρνεις το πτυχίο και συνήθως οι περισσότεροι είτε θέλουν να κάνουν κάτι δικό τους, που υπάρχει και μεγάλη ανεργία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και αυτός είναι και ο λόγος που θα ξεκινήσουμε κιόλας να κάνουμε τέτοια θέματα στην εκπομπή. Ώστε σαν επαγγελματικός προσανατολισμός μπορεί κάποιος να μην πέρασει στη γυμναστική ακαδημία. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απαγορευτικό το να γίνει γυμναστής. Έχει μια πολύ καλή ευκαιρία να το κάνει μέσα από εμάς. Και με ένα πτυχίο το οποίο είναι γνωρισμένο παγκοσμίως. Οπότε δεν έχει να διλέψει τίποτα από το ότι μπορεί να έχασε, ας πούμε, το να πάει στην Εθνική Ακαδημία. Θα είμαστε ειλικρινείς με το κοινό μας. Είναι πολύ σημαντικό να έχει κάποιος
από το ΤΕΦΑ έχω φοιτήσει. Έχω βγάλει το ΤΕΦΑ προσωπικά. Είναι το πανεπιστήμιο της χώρας πάνω στη φυσική αγωγή. Όμως δεν είναι πανάκια. Μπορεί να βρει δουλειά με τρόπους που του δίνουν μόρφωση, που τον κάνουν έναν πολύ καλό επαγγελματία στην αγορά, ώστε να μπορεί να κάνει σε κάποιον γυμναστική με μεγάλη ασφάλεια. Και αν μη τι άλλο, να ξεκινήσει μια νέα καριέρα. Ωραία, ας δούμε και το πρώτο βίντεο που μας έχεις φέρει, έτσι, από διάφορα σεμινάρια τα οποία έχετε κάνει κατά καιρούς. Ας δούμε το πρώτο βίντεο. Αν είμαστε. Είδα ότι διασκεδάζατε πάρα πολύ. Σας άρεσε, πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ διασκεδαστικός τρόπος για να μάθεις όλο αυτό και για πισίνες που εγώ τρελαίνω. Αυτό είναι ένα event που κάνουμε δύο φορές το χρόνο και περνάμε καλά. Εσύ όμως ουσιαστικά ταξιδεύεις όλο τον κόσμο από ό,τι μου έχεις πει κιόλας. Από πέρσι είμαι σε πολλά συνέδρια καλεσμένος στο εξωτερικό και παρουσιάζω τη δουλειά και τη δουλειά που κάνουμε στην Base Training. Είμαι σαν εισηγητής. Και μπορούμε να δούμε και στο επόμενο βίντεο από διάφορες ομιλίες που έχεις κάνει έτσι, για να πάρουμε και μια συνολική εικόνα. Γιατί πολλές φορές μπορεί κάποιος, πώς θα μπορώ να το πω, ότι μία εικόνα χίλιες λέξεις. Σαφώς. Αυτό είναι περισσότερο. Και εγώ συμφωνώ. Ωραία, ας πάμε να δούμε το δεύτερο βίντεο. Πολλά βίντεο σήμερα. Right.
Μάλιστα. Θέλω να μου πεις ουσιαστικά, ποιοι επιλέγουν οι περισσότεροι να σπουδάσουν σε εσάς, γιατί πέρα από εκείνους οι οποίοι μπορεί τώρα να είναι σε μια ηλικία που να θέλουν να επιλέξουν ένα επάγγελμα και μπορούν ουσιαστικά να το κάνουν μέσα από τη σχολή, υπάρχουν όμως και ήδη καταρτισμένοι γυμναστές οι οποίοι κάνουν κάτι διαφορετικό ή κάτι καινούριο. Γιατί συνέχεια και στη γυμναστική βγαίνουν καινούργια πράγματα. Ακριβώς. Είναι μια επιστήμη που κάθε μήνα έχουμε νέες έρευνες που μας αναιρούν σε μεγάλο ποσοστό τις παλιές. Ναι. Για το πώς χάνουμε κιλά, για το πώς κάνουμε εμείς. Το πώς κερδίζουμε αντοχή, πώς κάνουμε ταχυδύναμη, όλα αυτά ανά μήνα μας τα ψηλοαλλάζουν τα μεγάλα της πανεπιστήμια του κόσμου, μας στέλνουν τις νέες τους έρευνες και εμείς τα περνάμε στα νέα μας βιβλία κάθε χρόνο. Έτσι ώστε αν κάποιος έχει τελειώσει πριν από 5 χρόνια πανεπιστήμιο, πλέον μπορεί το 1/3 από όσα ήξερε τότε να μην ισχύει. Μάλιστα. Οπότε κάνουμε συνεχώς αναβάθμιση γνώσεων και update που λέμε. Τι εξέλιξεις υπάρχουν στον χώρο της γυμναστικής, έτσι να μου πεις λίγο τα καινούργια new entries. Η γυμναστική, ναι. Και τι προτιμάει ο κόσμος, οι γυναίκες και οι άντρες, να το χωρίσεις λίγο. Τι προτιμάνε οι γυναίκες, να πούμε αρχικά τώρα, έτσι. Κάτι που να μην έχει πολύ κόπωση, ναι. Να είναι γενικώς ευχάριστο. Ναι. Γι' αυτό και η Zumba παγκοσμίως έχει πολύ μεγάλη, θα λέγαμε, άνθηση. Μεγάλη στροφή πλέον έχει ο κόσμος προς το CrossFit. Ναι. Είναι μια μέθοδος πιο έντονης άσκησης, πολύ έντονης από την ακρίβεια, που όμως απευθύνεται σε κόσμο που έχει ήδη υπόβαθρο γυμναστικής. Δηλαδή, αν κάποιος τώρα ξεκινάει, θα πρέπει να μπει σε πολύ καλό γυμναστήριο με πιστοποιημένα χαρτιά από την CrossFit παγκοσμίως για να είναι βέβαιος ότι αυτά που θα κάνει θα είναι σωστά. Το CrossFit είναι μια μόδα, είναι μια τάση και έχει φοβερά αποτελέσματα αρκεί να μην θέσουμε σε κίνδυνο τη ζωή του κάθε ασκούμενου. Ναι. Άρα όποιος επιλέξει να κάνει το CrossFit να ξέρει ότι αυτός που του κάνει γυμναστική έχει πάρει πιστοποίηση και γνωρίζει τα 2-3 βασικά σημεία που πρέπει να προσέξει. Οπότε, οι τάσεις είναι η Zumba και το CrossFit, ναι, θα λέγαμε. Και το personal training που είναι πολλά χρόνια τώρα, θα λέγαμε ο μόνος τρόπος να δει κάποιο αποτέλεσμα. Πολύ και πολύ γρήγορα. Ναι. Ναι, ναι. Αυτό νομίζω και εγώ. Και θέλω να δούμε και το τελευταίο βίντεο που μας έχεις φέρει. Άλλο που είναι ουσιαστικά έτσι, σαν το πρώτο, αλλά ακόμα πιο δυσκεδαστικό από ό,τι μου. Θα δείτε, ετοιμάζουμε και ταινία. Το πούλησες. Οπότε να το δούμε κιόλας και το τρίτο βίντεο. Παρακαλώ. Έχουμε λίγο δυσκολία σήμερα, αλλά συγχωρέστε μας, θα πάμε λίγο πιο γρήγορα. Θα παίξει. Είναι να πηγαίνει να σπουδάσει ουσιαστικά κάποια από όλα αυτά τα πολύ ωραία σεμινάρια τα οποία έχετε και να διασκεδάζει μέχρι τη τελική. Και κάνει σκηνοθεσία. Ναι, δεν κάνω μικρό. Βίντεο κλιπ. Και δεν συμβούλευε έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με το fitness αυτή τη στιγμή. Να σκεφτεί ότι δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται στα βίντεο. Δηλαδή έχει πολύ διάβασμα πρωτού πάρει πιστοποίηση. Τουλάχιστον εμείς αυτό που κάνουμε είναι πάρα πολλά διαγωνίσματα ανά 1,5 μήνα. Ο κάθε φοιτητής τουλάχιστον θα περάσει από μια εξέταση για να δούμε αν είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι να το δει πολύ ζεστά και όχι απλά σαν το χόμπι. Μπορεί να εξελιχθεί σε ένα πολύ σοβαρό επάγγελμα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και είναι και αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι αν κάποιος δεν μπήκε στη γυμναστική ακαδημία ή οτιδήποτε και σκέφτεται τώρα ότι του χρόνου και αν, μπορεί να κάνει 2-3 πράγματα που θα του δώσουν την ευκαιρία ουσιαστικά να ανοίξει και το δικό του χώρο, έτσι δεν είναι? Στην ουσία, εφόσον αυτό που ο νόμος επιτάσσει είναι να κάνεις έναρξη ΤΕΒΕ και εφόσον βγάλεις άδεια γυμναστηρίου, να έχεις κάποιον διευθυντή από το ΤΕΦΑ μες στο γυμναστήριό σου, μπορεί ο καθένας να κάνει επένδυση στον χώρο του fitness, να κάνει γυμναστήριο
και να ξεκινήσει μια νέα καριέρα. Και πάρα πολύ εύκολα και πολύ, πολύ γρήγορα. Έχω να πω ότι καταρχήν τα σεμινάρια αυτά κοστίζουν, είναι σχετικά οικονομικά. Δεν μιλάμε για πολλές χιλιάδες ευρώ, δεν ξέρω. Όχι, μιλάμε, κάποιοι. Αν θέλετε μπορώ να πω και ένα κόστος. Ένα από μέσο όρο, ας πούμε. 200 ευρώ το μήνα μέχρι 350 ευρώ το μήνα για ένα πλήρες και πολύ μεγάλο πτυχίο. Αυτό και παγκόσμιο πτυχίο. Και μιλάμε για τέτοιες τιμές, γιατί σήμερα εποχή. Οι τιμές αυτό είναι να μπορεί να πάρει ένα πτυχίο με τόσα χρήματα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Οπότε μπείτε στη διαδικασία έτσι, να ανησυχηθείτε από το χώρο του fitness, να βρείτε την κατάλληλη έτσι, μέθοδο που θα σας εκφράζει περισσότερο, ώστε να το μεταδώσετε και σε όλους εμάς που αγαπάμε πολύ τη γυμναστική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε και σε επαφή. Ούτως ή άλλως θα ξεκινήσουμε να κάνουμε και γυμναστική εδώ στο στούντιο σε λίγες μέρες. Οπότε τα καλύτερα έρχονται. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε δύο λεπτάκια είμαστε και πάλι μαζί σας. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. Ο πιο γνωστός άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου.
Παρακολουθείτε το σύστημα στη ζωή και έχουμε την ευχάριστη και τιμή σήμερα να έχουμε μαζί μας τις Nail Art, Νήμα, ουσιαστικά όπως το είπατε, Νικολέτα και Μαρίνα, οι οποίες έχουν απίστευτα πράγματα να μας πούν γιατί όσον αφορά την τάση στα νύχια. Καταρχήν θέλω να σου πω την προσωπική μου εμπειρία, από την οποία έζησα το καλοκαίρι. Είχα πάρει βάφου στα μαλλιά μου άσχετο τέτοιο και μου λέει ότι υπάρχει κάτι καινούριο το οποίο αλλάζει χρώμα, το βερνίκι, ανάλογα με τη θερμοκρασία. Και μου κάναν ένα δάχτυλο μόνο τα κορίτσια, που πραγματικά ήταν απίστευτο το πόσο, θα το δείτε και αργότερα στο βίντεο, το πόσο γρήγορα αλλάζει χρώμα και εκεί που είσαι, ξέρω εγώ, με διάφανο μπορεί να γίνει μαύρο ή εκεί που έχεις χρυσό να γίνει μπλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ καλά τα ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα κοντά μας. Εγώ είμαι χαρούμενη γιατί μου αρέσει όταν έχουμε έτσι καθαρά γυναικεία θέματα. Η μόδα και είναι που τις ώρες στα νύχια τώρα το τελευταίο καιρό έχει βγάλει 1 εκατομμύριο πράγματα που μπορούμε να συζητήσουμε. Αλλά και γενικά βλέπω ότι οι Ελληνίδες προσέχουν πάρα πολύ πλέον τον εαυτό τους, πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Ακόμα και μέσα στην κρίση θα προσπαθήσουν να κάνουν κάτι για τον εαυτό τους, είτε μικρό είτε μεγάλο τέλος πάντων, ώστε να φτιάξει και λίγο η διάθεση. Και ένα από αυτά είναι τα νύχια. Πολύ σωστά. Νομίζω ότι βασικά έχει αλλάξει η συχνότητα. Είναι κάτι, ένα σπόρο με γυναικείο που δεν το καταλείπουν ποτέ. Παρά μόνο αλλάζει η συχνότητα και ευτυχώς για μας βγαίνουν πάρα πολλά καινούργια πράγματα πάρα πολύ συχνά. Όπως τα δούμε. Έχω να σας πω ότι εκτός ότι υπάρχουν πλέον βελούδινα βερνίκια, τα οποία έχω αφήνει ένα απίστευτο βελούδινο αποτέλεσμα τέτοιο. Τι άλλο μας έχετε φέρει εδώ σήμερα και θα μας δείξετε? Εκτός από αυτά που αλλάζουν θερμοκρασία, που θα δεις και το σχετικό βίντεο, το οποίο να τονίσω ότι δεν είναι επαγγελματικό. Θέλω να σας πω ότι είναι ένα βίντεο το οποίο δυστυχώς είναι ερασιτεχνικό και ήταν το μοναδικό που μπορούσαμε να είχαμε αυτή τη δεδομένη στιγμή λόγω ενός προβλήματος. Αλλά θα σας το δείξουμε γιατί πραγματικά να δείτε κι εσείς
πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει αυτό το χρώμα στα νύχια. Εγώ από αυτό το πράγμα είπα εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, το θέλω τώρα. Εσύ δεν είχε κι άλλα νύχια εύκαιρα για να σου κάνουμε. Δεν το βασκευτό. Τα είχα φτιάξει ήδη εκείνη τη στιγμή. Οπότε ήταν δεδομένο. Για το σεφ, Δημήτρα. Έτσι. Λοιπόν, οπότε για πες μας, πείτε μας μάλλον έτσι για τις τάσεις στα νύχια για φέτος το χειμώνα περισσότερο. Βασικά υπάρχουν έτσι κι αλλιώς, ναι. Κυριαρχούν οι υφές, έτσι. Παλιές, με την έννοια πια, δηλαδή ακόμα μπορούμε να δούμε ματ, τσιμέντο. Τσιμέντο και δεν το έχω δει, ας πούμε. Το τσιμέντο είναι στην ουσία το ματ, πολλοί το περιγράφουν και ως τσιμέντο. Έχει αυτή την υφή, ματάρι κι αυτό, είναι λίγο άγρια η επιφάνεια, ναι, είναι λίγο άγρια γενικότερα η επιφάνειά του. Βελούδο, χαβιάρι που ακόμα υφίσταται. Πολύ κλειδί έχει πέσει, παιδιά. Ναι. Βελούδο, χαβιάρι. Αλλά δεν είναι και πολύ τέλεια, γιατί γενικώς μπορείς να το κάνεις σαν εφαρμογή η οποία να μην έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος. Ναι, όλα και αυτά διαρκούν και πολύ περισσότερο από ότι είναι απλό βερνίκι, να πούμε. Το συγκεκριμένο σε ημιμόνιμο, ας πούμε, που χρησιμοποιούμε εμείς και είμαστε φανατικές τζέλι, δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως σαν αξεσουάρ. Από εκεί και πέρα τα καινούργια, οι καινούργιες υφές είναι το γραφίτι, δηλαδή μοιάζουν τα νύχια σαν να έχεις γραφίτι από τοίχο. Υπάρχουν υφές, βοήθησέ με. Τα τρούξ. Μπράβο, είναι πάρα σωστά. Πολύ ωραία, που είναι μεταλλικά διακοσμητικά πάνω στα νύχια. Πάρα πολύ της μόδας είναι και τα πολύ μικρά, όχι στρασάκια, σαν κοσμηματάκια να το πούμε, νεκροκεφαλίτσες ή φυλάκια. Αργότερα, αν μπορέσουμε να καταφέρουμε με κάποιες φωτογραφίες, θα τα δούμε και αυτά. Ωραία. Συγγνώμη, κάτι τελευταίο ξέχασα να πω. Έχουν έρθει πάρα πολύ τη μόδα και τα φτερά. Πραγματικά φτερά, με μια τεχνική τα οποία τοποθετούνται πάνω σε βερνίκι και είναι τα νύχια μας φτερά. Ενώ δεν τρέχουν τα φτερά έτσι, απλά είναι πάνω σαν τα πετσαρία, ας πούμε. Μάλιστα. Ωραία, πάμε να δούμε πρώτα το βίντεο το οποίο, με το βερνίκι το οποίο αλλάζει χρώμα σε δευτερόλεπτα, σε δέκατα δευτερολέπτου, αμέσως με το που κάνετε κάτι. Δηλαδή, ακόμα και αν σας λέω βουτήξετε το χέρι σας μέσα στο νερό, οπωσδήποτε είναι το βίντεο. Θα το κάνουμε, πλένω τα πιάτα, ακριβώς, ναι. Πιάνω τα μαλλιά μου. Όλα αυτά. Πάμε να το δούμε όμως στο βίντεο που καλύτερα. Γεια σας. 17 Ιουλίου, Μαρίνα. 17 Ιουλίου. 3 η ώρα το βράδυ. Στο αεροδρόμιο. Για προφορά μας να δούμε τι μπορούν να κάνουν τα νύχια. Ωραία. Για δροσίσαμε λίγο. Καλό το γαλλικό μου, Ποιες είναι οι ίδιες. Ωραία. Σημείο το κρύο. Πώς θα μιλήσεις καθόλου. Δεν θα μιλήσεις. Θα σε τραβήξω αν δεν μιλήσεις. Δεν είχε σκοπό. Θα τραβήξω το χέρι που έρχεται. Έλα. Δεν βγες έξω. Δεν έχει. Το ρεκοντήσω πάλι πολύ. Πήγαινε μια βόλτα. Μ' αρέσει το τραγούδι έτσι αλλιώς. Αυτό είναι ένα homemade βίντεο, το που τα κορίτσια φτιάξανε την ώρα ακριβώς που παρέλαβαν ουσιαστικά τα συγκεκριμένα και βερνίκια. Και περασμένοι, οπότε. Φαίνεται ότι είσαστε στο αεροδρόμιο, το μεταξύ. Μας κάνανε τη χάρη ο κύριος Κράλης και η κυρία Κράλη που εκπροσωπούν την Τζέλι, που είναι ιδιοκτήτες, και μας κάνουν πάντα τη χάρη να μας δείχνουν πρώτα τα καινούργια χρώματα και γενικότερα ό,τι καινούριο έρχεται. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας εκτιμούν γι' αυτό κιόλας. Οπότε, αν θέλετε τώρα, μπορούμε να πάμε να δούμε μία-μία τις φωτογραφίες και με διάσημες έτσι κυρίες από το εξωτερικό. Ναι. Με το τι επιλέγουν να κάνουν στα νύχια τους και ουσιαστικά λασάνουν και μόδα, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι.
Με τι θες να ξεκινήσουμε, Νικολέτα? Νομίζω ότι είναι, ναι, στην ουσία το σχήμα είναι λίγο μπερδεμένες οι φωτογραφίες όπως φέραμε, αλλά σε γενικές γραμμές ό,τι και να δούμε μπορούμε. Αυτό είναι χρωματολόγιο το οποίο χρησιμοποιούμε. Και αυτό είναι για το μόνιμο, ε? Ναι, αυτά... έχει απίστευτα χρώματα. Και έχει και πάρα πολλά. 120 αποχρώσεις στη Τζέλιτ και ανανεώνονται κάθε 2 μήνες περίπου συν 10 χρώματα και ακολουθεί το σταθερό χρωματολόγιο. Μάλιστα. Έτσι, για να μπερδευόμαστε. Τα 600 δηλαδή ανοίγουμε και δεν ξέρουμε τι να βάλουμε. Αυτό είναι το χειρότερο. Αυτό είναι το χειρότερο. Αυτό είναι που έλεγα προηγουμένως, ότι τα κοσμήματα είναι της μόδας. Mm-hmm. Έχουν φύγει πλέον τα στρασάκια και έρχονται πιο μεγάλα κοσμήματα. Μάλιστα. Θα δούμε την επόμενη. Αυτό είναι το βελούδο. Αυτό είναι το βελούδο. Και βλέπω ότι υπάρχει και η τάση για πιο νύχη, όχι τετραγωνισμένο, ναι, που ήταν τόσο καιρό. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς θέλαμε να πούμε. Ότι βλέπουμε ότι έχει έρθει η μόδα από τη Star του Hollywood, τώρα ακολουθούν και εδώ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Βασικά το συγκεκριμένο σχήμα λέγεται Almond. Στην ουσία κολακεύει τα δάχτυλά μας, τα δείχνει πιο μακριά και πιο λεπτά. Mm-hmm. Είναι έτσι ένα τρικάκι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Βέβαια σε αυτά το σχήμα νυχιών προτιμούμε ή τις nude αποχρώσεις, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, δηλαδή αποχρώσεις του δέρματος. Μάλιστα. Ή το κλασικό κόκκινο το σκούρο, το οποίο παραπέμπει έτσι σε μία χλυδή, μία... Ναι, μία αρχοντιά ουσιαστικά. Ναι, έχει. Μάλιστα. Και εδώ βλέπουμε νεκροκεφαλή. Κόσμημα, αυτό που μας είπες πριν. Ναι, ναι, ναι. Γενικώς ότι είναι περιποιημένο, πάντα παραπέμπει σε αυτό. Και επίσης παρατήρησα ότι και πέρυσι τα χρώματα τα οποία είναι πολύ κοντά στο χρώμα του δέρματος είναι πάρα πολύ της μόδας. Παρόλο που παλιότερα οι νεότερες ηλικίες δεν τα επέλεγαν ποτέ. Ναι. Mm. Τώρα είναι αυτό που λέμε ότι προτιμούμε το σικάτο. Δηλαδή έχουμε βαρεθεί πλέον τα πάρα πολλά σχέδια στα νύχια, τα πάρα πολλά στράστα, πολλά διαφορετικά χρώματα μαζί μπλεγμένα. Οπότε προτιμούμε nude αποχρώσεις. Εδώ βλέπουμε ένα changing color. Είναι αυτό που φοράει η Νικολέτα. Αν προχωρήσουμε παρακάτω θα δούμε την αλλαγή. Τα μυστίχ της Τζέλιτ, αυτά που αλλάζουν, οι μημόρμα βερνίκια που αλλάζουν, αλλάζουν με οποιαδήποτε αλλαγή θερμοκρασίας. Δηλαδή είτε περιβαλλοντική, από το να βγούμε έξω που έχει κρύο τώρα το χειμώνα, με το να μπούμε μέσα σε ένα ζεστό σπίτι, είτε ας πούμε όταν εμείς ζεσταθούμε πάρα πολύ, δουλεύει ήδη από το δέρμα, οπότε βγαίνει και στον ήχη αυτό. Σωστά, σωστά. Α, εδώ είναι τεχνική. Πάρα πολύ της μόδας. Ναι. Είναι και τα λεοπάρ. Εδώ βλέπουμε πάλι το συγκεκριμένο σχήμα στα νύχια. Το Almond. Ναι, ναι, πολύ σωστά. Ναι. Ναι. Το οποίο μετά, ξέρεις, καταλήγει και αυτό. Είναι στιλέ. Μετά, όταν το κάνεις ακόμα πιο μυτερό, καταλήγεις στο στιλέτο. Ας το παγώσουμε λίγο αυτό, να το δούμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι κελνίδες τώρα έχουν αρχίσει και ακολουθούν αυτή τη μόδα. Mm-hmm. Όλο ένα και περισσότερο, όπως η Ντέμι εδώ, με ένα πολύ εντυπωσιακό μαύρο νύχι και με γαλλικό ασημί. Μάλιστα. Εδώ μπορούμε να πούμε και για το γαλλικό, ότι έχουμε φύγει πλέον το κλασικό γαλλικό του γαλακτερού και με τον ασβέστη γραμμούλα κάτω και αρχίζουμε και πειραματιζόμαστε με διαφορετικές αποχρώσεις. Mm-hmm. Κάτι το μαύρο είναι. Μαύρο ασημί, όπως το μάζα του Κοσανέλ. Ωραία, δούμε την επόμενη. Εδώ είναι η Φουρέιρα. Φουρέιρα, εντάξει. Επίσης, αμυγδάλο τόνο έχει, ναι. Ναι. Το είχα δει και πέρυσι. Γενικώς ήταν και από τις πρώτες που το έκαναν, αν θυμάμαι καλά, στην Ελλάδα. Έτσι, το πιο μυτερό νύχι. Ναι, μυτερό. Φουρέιρα και Τάμπτα ήταν από εκείνες που ακολούθησαν Ντέμι, Στικούδη. Γενικώς, ό,τι φρέσκο έχουμε τώρα στον χώρο, ακολούθησε το εξωτερικό. Αλλά αυτό που είπε και η Μαρίνα είναι το πιο σωστό. Ότι στην ουσία είναι ένα νύχι που κολακεύει. Μπορεί να μας ξενίζει. Είναι φυσιολογικό, αλλά από ό,τι βλέπεις... Ναι, και είναι και πολύ ωραίο χρώμα αυτό που το έχει κάνει τάνη. Ναι, βέβαια μπορείς μετά να παίξεις με αυτό όπως παίζεις με τα υπόλοιπα. Δηλαδή να γίνει πιο κλασικό, πιο κεντρικό. Οι πρώτες αποχρώσεις νουντ νομίζω είναι μια απόχρωση που μπορεί να ακολουθήσει οποιαδήποτε. Και φαντάσου το σε πιο κοντό σχήμα, δηλαδή πιο κοντό τον ήχη, πιο κοντό μήκος. Θα δείχνει νομίζω καλύτερα. Δηλαδή είναι... Εμένα μου αρέσουν και τα τετράγωνα πάρα πολύ. Μου αρέσουν όταν είναι μεγάλο τετράγωνο. Πώς να το πω. Μεγάλη και η βάση. Δηλαδή. Μεγάλη και η βάση, ναι. Αλλιώς δεν ξέρω, φαίνεται πολύ μικρό το νύχι νομίζω. Δηλαδή αν βάλεις και σκούρο χρώμα, φαίνεται πολύ μικρό. Οπότε ίσως και για τις γυναίκες οι οποίες δεν έχουν πολύ μεγάλη βάση, το τριγωνικό να κέρδιζε πάρα πολύ στο χέρι τους. Έχεις δίκιο. Το τρίγωνο όντως κερδίζει και το τετράγωνο έτσι κι αλλιώς είναι μια σταθερή αξία, ναι, στην οποία είναι πάλι το κλασικό γαλλικό. Ναι, ναι, ναι. Πάλι εδώ πέρα βλέπεις ένα ανάποδο, ένα μισοφέγγαρο. Ναι. Είναι αρκετά γνωστή. Μέγαν Φόξ, ναι. Όχι, όχι. Βίτα Φοντής. Α, είναι η παραπέμπει στη δεκαετία. Καλά. Ναι, Femme Fatale, παραπέμπει στη δεκαετία του 20. Επίσης θεωρείται κλασικό. Δηλαδή δεν είναι κάτι που φόρεσε τώρα. Και δεν είναι συνδυασμό κόκκινο με ασημί, μου είπε. Νομίζω ή χρυσό ή έχει κάποια απόχρωση nude. Α, μάλιστα. Ας δούμε και την επόμενη. Αυτές είναι δικές μας φωτογραφίες. Mm-hmm. Πάλι κλασικό, γιατί οι μαυρόασπρο αγαπάνε πάρα πολύ. Είδες και τετράγωνο. Μαυρόασπρο είναι από τα αγαπημένα mm-hmm. και κλασικά.
Εντάξει, αυτό είναι η δική μας τέχνη. Αυτό με το πρόσωπο εκεί, πώς το κάνατε? Εύκολα. Εδώ το κορίτσι, μην λες. Μαύρο άσπρο και αμαρούλα είναι τα αγαπημένα μου. Σχεδιάζεται δηλαδή στο χέρι κατευθείαν, δεν είναι αποτύπωμα? Όχι. Είναι, χρησιμοποιούμε συνήθως πινελάκια, τα βουτάμε μέσα στο ημιμόνιμο βερνίκι και μετά μπορούμε να κάνουμε σχέδια. Γιατί παλιά δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, τώρα μπορούμε. Και δεν μου έδωσες και ιδέα. Μ' αρέσει, θα μ' άρεσε πάρα πολύ να ήταν ολόλευκα τα νύχια. Mm-hmm. Και το ένα. Το έχει εσύ. Σε λίγο σε βλέπω. Πάρα πολύ ωραία. Τρίζει καρέκλα μου. Και το σκαμπό τη Μαρίνα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Εναλλαγή του γαλλικού. Το είδα σε πολλές κοπέλες το καλοκαίρι. Και γεννηθικό, ωραίο. Και γεννηθικό είναι πολύ ωραίο. Εμένα γενικώς δεν μου αρέσει το κλασικό γαλλικό. Ναι. Προτιμώ οτιδήποτε άλλο. Έτσι κι αλλιώς μόδα σημαίνει το να διαφέρεις. Ναι, και όχι το να παραμένεις ίδιος. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Και γενικά κάτι που σε εκφράζει σαν άνθρωπο πάρα πολύ, που μπορείς να το υποστηρίξεις και με όλο το υπόλοιπο. Γιατί άμα φοράς ένα ταγέρ και τον νύχι είναι λεοπάρ, είναι αστείο. Καλά, όχι, εντάξει, προς Θεού. Αλλά να σου πω κάτι. Πολλές ακόμα που φοράνε το ταγέρ φοβούνται να φορέσουν και το κόκκινο. Το οποίο για μένα αυτό που είπες και στην αρχή είναι καθαρά αρχοντικό. Δηλαδή ένα νύχι περιποιημένο στο κατάλληλο μήκος, χωρίς να θεωρείται χωρίς να είναι μάλλον ξεφτισμένο κτλ. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Βέβαια, και το κόκκινο δεν το συζητώ. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη οίκη καλλιντικών και γενικά μόδας το έχουν εκθιάσει στο έπακρον. Και τώρα δηλαδή υπάρχει. Είναι all time class. Μα και τώρα, για όλες τις ηλικίες, συγγνώμη διακόπτω, δηλαδή μπορούμε να δούμε μια ηλικιωμένη κυρία, η οποία να έχει ένα πολύ ωραίο κοντό περιποιημένο κόκκινο νύχι, μέχρι και μια κοπέλα 18 ετών. Και δεν είναι ένα το κόκκινο. Σωστά. Είναι χιλιάδες, όπως έχω πει στις όλες τις φίλες μου, δεν μου πάει εμένα το κόκκινο κραγιόν για παράδειγμα. Δεν υπάρχει, δεν σου πάει το κόκκινο κραγιόν. Έχεις δίκιο. Είναι η απόφαση. Δηλαδή υπάρχουν εταιρείες, τώρα να μην κάνουμε να πούμε συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά υπάρχει μια εταιρεία στο εμπόριο, η οποία έχει τουλάχιστον στο κόκκινο και 100 διαφορετικά χρώματα. Βέβαια. Και το λανσάρι, δηλαδή, είναι το χρώμα του στο κόκκινο. Οπότε πειραματιστείτε λίγο και δείτε τι σας αρέσει και τι σας ταιριάζει σας περισσότερο στο πρόσωπο. Α, και αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι στην ουσία, ναι, και σκέψου ότι πάλι είναι, ας πούμε, το μέταλλο γενικώς. Είτε έχει να κάνει με χρυσό, είτε έχει να κάνει με χαλκού, με ασημί. Γενικώς είναι πολύ τα μεταλλιζέ χρώματα. Όπως επίσης και το MOV, να και η κυρία είναι από τα Global Awards νομίζω. Mm-hmm. Πάντως φοράει και εκείνη χρυσό νύχι, πράσινο που είναι επίσης πάρα πολύ της μόδας. Mm-hmm. Τα κόκκινα, όπως είπες και πριν, σε πάρα πολλές αποχρώσεις. Δηλαδή από ένα κλασικό κόκκινο μέχρι ένα κόκκινο κερασί. Πάρα πολύ της μόδας είναι τα MOV. Από ένα MOV βιολετή, ας πούμε, ως ένα MOV του βατόμουρου. Σωστά. Πάρα πολύ της μόδας επίσης είναι το μπλε από. Του χρώματα ουρανού, του ουρανού, ας πούμε, ναι, πολύ σωστά, μέχρι το μπλε το κοβάλτιο που λέμε. Ναι, και το μπλε μου αρέσει πάρα πολύ στα νύχια. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Και σε κοντό νύχι. Και σε κοντό νύχι είναι πολύ ωραίο επίσης. Και μου αρέσουν και τα γαλάζια που έβλεπα σε πεντικιούρ, μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, είναι πολύ ωραία. Συνδυασμένο έτσι με πολύ ωραία. Είχα δει μια κοπέλα που είχε κάνει γαλάζιο με λευκό. Αλλά εντάξει, ήταν και το νύχι λίγο πιο μεγάλο. Δηλαδή ήταν και ψηλή κοπέλα, είχε μακριά πόδια και φαινόταν πολύ ωραίο σαν αποτέλεσμα. Όταν κάνεις έτσι κι αλλιώς, όταν κάνεις nail art ή γενικώς όταν είσαι. Όταν δουλεύεις σε αυτή τη δουλειά, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι να γνωρίζεις το χρωματολόγιο σου. Ναι. Έτσι ώστε να βάζεις πράγματα πάνω στο χέρι και να ταιριάζουν και να μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, το nail art σου να έχει αντιθέσεις. Να μην σκοτώνεις το ένα χρώμα πάνω στο άλλο. Ναι. Και εδώ βλέπουμε ένα χάλκινο ουσιαστικά, έτσι, έντονο αρκετά. Είναι πάρα πολύ της μόδας, βασικά δεν ξέρω αν διακρίνεται από εδώ, είναι πάρα πολύ της μόδας οι παγέτες. Α, μάλιστα. Το συγκεκριμένο στο χρώμα του χαλκού και έχει μέσα παγέτες. Στο Λονδίνο είναι η τάση της μόδας, τώρα δεν ξέρω και σαν αυτό που φοράω εγώ νομίζω δεν φαίνεται όμως καλά. Ναι. Αυτό φορά είναι εξαιρετικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ παιδιά τζελ, δηλαδή σα το λέω. Είναι γεμάτο παγέτε. Άμα δείτε εδώ πέρα τι γίνεται, δεν μπορούμε να τα σηκώσουμε. Έχετε πάρα πολύ ωραία χρώματα και πάρα πολλά πράγματα που μπορεί όλο να κάνει και σίγουρα να βρει ουσιαστικά κάτι που να τον εκφράζει στο 100%. Ξέρετε, τη συζητάμε και τη ξανασυζητάμε. Η αλήθεια είναι ότι το χρωματολόγιο για μα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, τουλάχιστον στη δουλειά μα. Πέρα τη καλή ποιότητα και τα συναφή. Και όταν μπορείς και έχεις πολύ χρώμα να δουλέψεις και πόσο μάλλον έχεις και τα trends του χειμώνα, είναι ό,τι καλύτερο. Και να πούμε ότι φυσικά και διαρκεί 15 μέρες σχεδόν αναλύωτο, ότι είναι και οικονομικό σε σχέση με το να κάνετε δύο φορές μανικιούρ για παράδειγμα. Και παραπάνω. Και παραπάνω. Οπότε και κρατάει και αλλάζει χρώμα ή είναι βελούδινο ή είναι με στράση. Είναι τόσα πράγματα που σας εκφράζει. Και σίγουρα κρατάει πολύ περισσότερο και στα νύχια σας. Εδώ μεταξύ δεν επηρεάζει τον νύχι γιατί αφαιρείται αρκετά εύκολα. Ναι. Όχι με το.
σπάσει τώρα με το λαδάκι. Δηλαδή θα τα ξέρει πολύ καλά. Δηλαδή δεν κλείσουμε. Θα γίνει nail art by me, Μαντί. Μη που το κάνουμε. Λοιπόν, οπότε θέλω να πω ότι είναι και για οικονομικούς λόγους καλύτερο πλέον από το να πας να κάνεις ένα μανικιούρ. Η σκέψη σου, καταρχήν, εμένα αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στο ημιμόνιμο γενικότερα είναι ότι είσαι στεγνή. Ναι, και καθαρή. Ναι, με την έννοια ότι βγαίνεις και δεν έχεις. Χτύπησα, ακούμπησα, ναι. Μπορείς να κάνεις απευθείας τη δουλειά σου, να πας στο ραντεβού σου. Γενικώς ναι, μπορείς. Να... πάρα πολλές φορές πίσω, 30 δευτερόλεπτα. Επειδή όπως πήγα να ανοίξω την πόρτα του αυτοκινήτου, συνήθως χάλασα τα νύχια. Κοιτάξτε, τώρα φτιάχνεις τα νύχια σου για να το κρατήσεις τουλάχιστον μια εβδομάδα. Και ειδικά όσοι δουλεύουν πολύ σε υπολογιστή και όλα αυτά, είναι το κανονικό μανό πλέον, νομίζω ότι σιγά σιγά. Τίνει, ναι. Θα εξαλείψει σιγά σιγά. Σχεδόν δηλαδή, δεν υπάρχει. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ. Και για όσους δεν το έχετε δοκιμάσει, νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να το δοκιμάσετε κάποια στιγμή. Θα πείτε ότι Παναγιά μου, γιατί τόσο καιρό δεν το έχω κάνει. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Καταρχήν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ξέρουμε ότι έβαλες δύο. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Θα συζητήσουμε και κάποια στιγμή για κάτι άλλο που σκέφτομαι, γιατί για τα πόδια είναι, όχι μόνο τα νύχια. Τα πόδια, ειδικά το χειμώνα, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί επίσης μόδα είναι τα πιπτόου. Οπότε θέλουμε προσεγμένο και πεντικιούρ, εκτός από μανικιούρ. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος μας. Θα σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε και να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο με καλεσμένη την Ελπίδα Κόλτιρη, την αγαπημένη μας αισθητικό, με την οποία θα μάθουμε τα πάντα για τη ριζική αποτρίχωση. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.